Πάμε στη Γλάφκη εμείς. Στη Λάρισα, στον Πάνο Γαρουφαλιά. Έχει δίπλα του αγρότες. Είναι έτσι. Με ανθρώπους οι οποίοι έχουν, τώρα ζουν ένα εφιάλτη έτσι, για την επόμενη μέρα. Καλή σας μέρα. Είμαστε στη Γλάφκη. Έχει σημασία. Θυμάστε που σας είπα πριν ότι χτύπησε 112 το βράδυ. Σωστά, στα Νιάματα. Βεβαίως. Δίπλα είναι τα Νιάματα από τη Γλάφκη. Εδώ. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο Λάρισας, στον παλιό Λάρισας Βόλου. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί καταστρέφονται στα Νιάματα πίσω γιατί πάει το νερό προς την Κάρλα. Είναι η δεύτερη. Δείτε, πίσω είναι καλλιέργειες. Ό,τι μπορείτε να δείτε, νομίζω λίμνη βλέπετε. Βαμπάκια είναι, αλλά δεν φαίνονται. Έχουμε τον κύριο. Συγγνώμη. Έχουμε έναν αγρότη, τον Σπανούλης Κώστας. Κύριο Σπανούλη, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ, είναι από τη Γλάφη. Κύριε Σπανούλη, τι συνέβη? Ναι, 40 χρόνια αγρότης εδώ, μέσα στην περιοχή, δεν ξανάδα αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, αν ζούσαμε στο 1962, πριν την αποξήραση της Κάρλας, θα βλέπαμε την Κάρλα στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση 350.000 στρέμματα να καλλιεργηθούν, να καταρχήν να γίνει κάποια συλλογή φέτος, αλλά και για την επόμενη χρονιά ό,τι θα καλλιεργηθεί. Βαμβάκια, τριφύλια. Βαμβάκια, τριφύλια, κάποιες βιομηχανικές ντομάτες, καλαμπόκια, ζωοτροφές, ό,τι μπορείτε, εγωπορικηπευτικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μια περιοχή πάρα που, με πολλούς νέους αγρότες στην περιοχή εδώ που δίνουν μια οντότητα και μια ζωντάνια και μάλιστα κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, γιατί εγώ είμαι στα 61 μου, αυτά τα νέα παιδιά να μείνουν στην Ήπεθρο. Εάν δεν υπάρξει σήμερα σε μια περιοχή 350.000 στρεμμάτων που είναι ουσιαστικά η καινούργια Κάρλα, αν δεν υπάρξουν σοβαρές, υπεύθυνες αποφάσεις, τόσο από τον κύριο Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, κάνουμε έκκληση. Αλλά επίσης κάνω έκκληση και στην αντιπολίτευση. Επιτέλους ομοφόνος άμεσα να βγάλουν μια απόφαση. Και δεν είναι άλλη από να βγουν άμεσες αποζημιώσεις ενός ύψους 7 δισεκατομμυρίων. Και τα 7 δισεκατομμύρια μπορούν να ακούγονται πολλά, αλλά το ΑΕΠ της Θεσσαλίας, πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα που έχουν καταστραφεί και παράλληλα και ζωική παραγωγή, τεράστιες ζημιές. Η Θεσσαλία είναι η δεύτερη στην κτηνοτροφία, πτηνά, γουρούνια και ούτω καθεξής. Έχουμε και γουρούνια. Πίσω που έχω μια κτηνοτροφική μονάδα, μια χειροτροφική μονάδα, 2.500 χειρίδια έχουν καταστραφεί. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας κτηνίατρος, άφησε την Αγγλία του, τα μεταπτυχιακά του και ανέλαβε την οικογενειακή μονάδα. Παρόλα αυτά όμως το παλεύει. Παραδίπλα εδώ που βλέπετε μια μονάδα με 3.500 κοτόπουλα, επίσης δύο νέα παιδιά άνεργα έχουν δώσει μια νέα πνοή στην περιοχή, στις λαϊκές και όλοι περιμέναν πώς να έρθει η μέρα να πάρουν το γνήσιο ντόπιο κοτόπουλο και το αυγό. Έχουν καταστραφεί. Τι ζητάμε λοιπόν? Άμεσα να πέσουν τα 7 δισεκατομμύρια στη Θεσσαλία. Γιατί τα δικαιούται η Θεσσαλία, μιας και το ΑΕΠ μόνο και μόνο είναι 5 δισεκατομμύρια ετησίως. Τώρα αυτό που λέτε είναι το τεράστιο θέμα. Το τεράστιο θέμα που θα κληθούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε και προφανώς η κυβέρνηση πρώτα απ' όλους, το ύψος των αποζημιώσεων, διότι οι καταστροφές είναι τεράστιες και όχι μόνο στη Θεσσαλία βέβαια. Όχι με συγγνώμη μόνο στην περιοχή της Λάρισας, αλλά και στο Βόλο και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Και ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος των αποζημιώσεων και αν θα μπορεί το κράτος στην πραγματικότητα να το δώσει αυτές τις αποζημιώσεις, έτσι, στον καθένα ξεχωριστά. Κάποια απογραφή έχει γίνει. Η απάντηση υπάρχει. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά η απάντηση υπάρχει. Όταν η Θεσσαλία συνεισφέρει κατέτος 5 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ, άρα 1,5 χρόνο του ΑΕΠ να πέσει εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλία. Έχουν ξαναδημιουργηθεί όλες οι υποδομές και έχουμε στηρίξει όλους τους αγρότες για να ξαναξεκινήσουν να αγοράσουν την αγελάδα, να το πω έτσι απλά, που θα θρέψει ξανά τις πόλεις και τους κατοίκους της περιοχής. Να ρωτήσω αν μου επιτρέπετε κάτι. Δεν το βλέπουμε. Πάνω μου. Είναι τα πάντα κατεστραμμένα δυστυχώς. Έχει γίνει κάποια αποτίμηση, έχει έρθει κάποιο κλιμάκιο, κάποιο συνεργείο να αρχίσει να καταγράφει ζημιές? Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, όλοι πλέον προσπαθούν. Όλες οι υπηρεσίες προσπαθούν. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Ας καθίσουμε να δούμε μήπως μπορέσουμε να σώσουμε κανέναν άνθρωπο στην πρώτη φάση. Σωστό. Και έχουμε τις μέρες μπροστά μας. Αρκεί μετά την καταγραφή των ανθρώπων που μπορούμε να γλιτώσουμε και να ζήσουν, την αποκατάσταση της περιοχής, έκκληση για να υπάρξουν άμεσες επεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τα ψόφια ζώα, γιατί τα λέμε πεθαμένα ζώα ή πνιγμένα, εγώ θα το πω χαρακτηριστικά ψόφια ζώα, έτσι. Να υπάρξει ενδεχομένως μια διαδικασία καταπολέμησης του κουνουπιού του Νείλου, όπως ήταν παλιά η κουνουποκτονία. Μην έχουμε και άλλου είδους προβλήματα, μελονοσίες, γιατί τα νερά είναι λιμνάζοντα. Και έκκληση στο τέλος. Λοιπόν, στους Έλληνες καταναλωτές, ας προτιμάνε τα ελληνικά προϊόντα. Και ας ο ΕΦΕΤ ρίξει και περισσότερη βαρύτητα να μην βαφτίζουν μαϊμού
τα εισαγόμενα προϊόντα για ελληνικά. Δεν μπορεί η Αθήνα και οι άνθρωποι να πληρώνουν τα ευτηλούς αξίας αγροτικά προϊόντα εισαγωμένων τρίτων χωρών για ελληνικά και να τα πληρώνουν για μάλαμα. Ας προτιμήσουμε τα ελληνικά προϊόντα και ας γίνει ένας καλύτερος έλεγχος. Κάνω έκκληση και σε εσάς με τη βαρύτητα την οποία έχετε. Κύριος Σπανούλης γνωρίζει πολύ καλά όλες τις καλλιέργειες έτσι, και τις δέντρες. Είμαι 40 χρόνια, είμαι ξεδερός ετών. Είμαι από μικρό παιδί στην περιοχή. Άψα το να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Πέρα από το δικό σας κομμάτι, τώρα να πάμε και στη λίγο μεγαλύτερη εικόνα που αφορά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταστροφές εκεί στον κάμπο, πόσο θα αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων σε διάφορα επίπεδα, έτσι. Εσείς βγάζετε τώρα εκεί στο συγκεκριμένο μέρος τριφύλια, καλαμπόκια, ζωοτροφές μεταξύ άλλων. Ζωοτροφές, οπωροκυπευτικά. Τι μας περιμένει τους καταναλωτές, θέλω να πω. Τα πάντα. Τους καταναλωτές τι τους περιμένει, θα έχουμε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων μεγάλες. Πολύ φοβάμαι αν δεν επισέλθει ένας αυστηρότατος έλεγχος, γιατί βγάζουμε, παράγουμε μέχρι πριν τη ζημιά, παράγαμε ένα προϊόν 10 και του πουλάγαν 30, εσχροκέρδια 30 στην κυριολεξία, με δύο τηλέφωνα και έναν χώρο που έχουν σε ένα σημείο. Φανταστείτε τώρα τι θα έχει να γίνει με την έλλειψη των προϊόντων αυτών. Εγώ να θυμίσω τα φασολάκια που εξαφανίστηκαν από τον καύσωνα. Στην Αθήνα τα βρήκαν 8 ευρώ, έτσι να τα λέμε αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, κατανοητό, λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ένα δευτερόλεπτο. Βεβαίως. Θέλουμε τα νέα Βεβαίως. Παιδιά να παραμείνουν. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 55 ετών. Γιατί αν χαθούν τώρα οι νέοι αγρότες και δεν στηριχτούν, να το ξέρετε και χαθεί και η δικιά μας η γενιά, θα χαθεί. Και η εμπειρία, θα χαθεί και η δυναμική και θα βλέπετε ένα έρημο τοπίο, χωριά, φαντάσματα που κανένας πολιτικός έχετε δεν θα δίκιο, θέλει να ό,τι και να ζητήσετε τώρα για έχετε δίκιο, δεν το συζητάμε. Κάνω έκκληση στους πολιτικούς και με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που πλέον έχουν να ξαναδούν και να έρθουν του χρόνου εδώ και να δουν τον κάμπο να ανθίζει. Άρα τα χρήματα που πρέπει και επιβάλλεται να πέσουν στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι δικαιωματικά επιβάλλεται να πέσουν, γιατί η δάλος δεν θα υπάρξει συνέχεια. Ευχαριστούμε και το πολύ. Τομέα, την πρώτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.